Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον νομικό, τον κύριο Δημήτρη Φινοκαλιώτη, που πριν λίγο διαβάσαμε και την ανακοίνωση με την οποία ο Γυμναστικός Σύλλογος τον ευχαριστούσε, όπως και όλο το νομικό επιτελείο, για την δεύτερη μεγάλη νίκη του Ηράκλη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πριν από μήνες είχε έρθει η πρώτη, σήμερα ήρθε η δεύτερη. Και εύχομαι να ακολουθήσουν κι άλλες όσο η Ηρακλής δέχεται αυτόν τον πόλεμο που δέχεται για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φινοκαλιώτη, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Όλοι ελπίζουμε να τριτώσει το καλό και να προχωρήσουμε έτσι. Ελπίζουμε να μην έχετε βέβαια τέτοιες υποθέσεις. Να το πάρουν απόφαση αυτοί που κυνηγούν τον Ηρακλή να σταματήσουν να το κάνουν. Αλλά εάν έχουν τέτοια διάθεση, να ξέρουν ότι εσείς πάντα θα τους αποκρούεται. Αυτό είναι ιδανικό και η αλήθεια είναι ότι η διαρκής επιθυμία όσων είναι κοντά στον Γυμναστικό Σύλλογο και προσπαθούν για το καλό του είναι να δοθεί μια καθαρή λύση, να μπορέσουμε να ξεπλεχτούμε από όλα αυτά που αφορούν το παρελθόν και να σταματήσει αυτή η εκκρεμότητα στα δικαστήρια και η εμφιβολία, η οποία δεν αφήνει και το ΓΣ να εξελιχθεί και να... Είναι σε ομοιρία όλα αυτά τα χρόνια, βεβαίως. Έχετε απόλυτα δίκιο. Πείτε μας για την σημερινή εξέλιξη, για τη σημερινή υπόθεση, όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την οποία ασχοληθήκατε φυσικά και εσείς. Κοιτάξτε, πάνω κάτω όλοι γνωρίζουν ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος έχει φορτωθεί οφειλές παλιών ετών, κάποιες από παλιές διοικήσεις, κάποιες από παλιά πρόσωπα, δηλαδή η υπόθεση που βγήκε τελευταία αφορούσε χρέη της ΚΑΕ, της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, για το 2003-2004. Και οι οποίες όλες έτσι έχει απορροφήσει ως διάδοχο νομικό πρόσωπο ο ΓΣ. Οπότε πληρώνει αμαρτίες αυτό που λέμε παλιές. Και ακόμα άλλων, και για την ΚΑΕ που τότε προφανώς ανήκε στον ερασιτέχνη. Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε μία κατάσχεση στο ακίνητο στους χορτατζίδες για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό φυσικά έχει επιβαρυνθεί και με τόξο αυτά τα χρόνια. Λέμε 1,5 εκατομμύριο όταν έγινε η κατάσχεση πριν 3 χρόνια. Το δικαστήριο μας δικαίωσε ως προς κάποια ζητήματα που γίνανε και κυρίως ότι ο ΓΣ καταρχήν δεν είχε κάποια ανάμειξη μέχρι στιγμής εκείνη την οφειλή και ακυρώθηκε αυτή η κατάσχεση. Εγώ το, και ο κόσμος προφανώς το ακούμε απλό, ναι. Αλλά απλό δεν είναι. Απλό μας το είπατε εσείς και μας το εξηγήσατε απλά. Ναι, προσπαθώ τώρα γιατί εντάξει δεν είναι το... καταλαβαίνετε ότι και τα ζητήματα που αφορούν οφειλές γυμναστικών συλλόγων δεν είναι και συχνά στα δικαστήρια. Και έχουν διάφορα νομικά ζητήματα, όπως και τα ιδιοκτησιακά θέματα των ακινήτων αυτών, τα οποία ανήκουν από πολύ παλιά στο ΓΣ, έχουν κάποια ειδική νομοθεσία με την οποία παραχωρηθήκανε. Και είναι πολύ τεχνικά τα ζητήματα για να αναπτυχθώ. Το βασικό πάντως το μέλημά μας ήταν να μην κινδυνεύσει το γήπεδο του Ηρακλή, να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες του και για την ομάδα. Και ευτυχώς που για ακόμα μια φορά είπατε όχι σε αυτούς που θέλουν να κινδυνεύσει και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι και λίγοι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν βάλει στο μάτι τους χορτατζίδες. Έχει ένα καλό περιουσιακό στοιχείο η ομάδα και δεν είναι εύκολο να μας το αφήσουν, αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει παρά τα προβλήματα και το καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ βεβαρημένο το αφημί του Ηρακλή, ξαναλέω με παλιές ιστορίες, ναι. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν έτσι μεγάλες οφειλές, κάτι το οποίο σίγουρα πάντα τρομάζει και τη διοίκηση και τα δικαστήρια. Γι' αυτό και σας δώσαμε και τα συγχαρητήρια για τη δεύτερη σημερινή νίκη. Έχετε ενημέρωση, κύριε Φινοκαλιώτη, ότι υπάρχουν κι άλλα στο μέλλον για τα οποία πρέπει πάλι να παλέψετε? Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια, ότι θεωρώ δεδομένο ότι μέχρι να δοθεί μια καθαρή λύση, οι οφειλές δεν θα μπορούν να διαγραφούν πλήρως, οπότε σίγουρα θα ξαναβρεθούμε σε κάποιες διαδικασίες κατάσχεσης, ίσπραξης, αναγκαστικής κτλ. Εδώ είμαστε, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον από τη δικιά μας σκοπιά να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατό, απλά... δεν γίνεται και τεχνικά να μπορέσουμε και με ένα μαγικό ραβδί εμείς οι νομικοί, η διοίκηση, τα παιδιά που ασχολούνται στο ΓΣ να διαγράψουμε αυτή την οφειλή. Ναι. Θα χρειαστεί και μια πολιτική λύση και η οποία θα είναι και δίκαιη, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι το σωματείο δεν έβγαλε λεφτά από αυτές τις ιστορίες. Με προλάβατε, είναι η επόμενη ερώτηση. Έχουμε λάβει όλοι μας, είτε δημοσιογράφοι, είτε νομικοί, είτε μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου, είτε απλώς ο κόσμος,
τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις του κυρίου Βασιλιάδη, της πολιτείας αν θέλετε να το γενικεύσω, ότι θα περάσει μια τροπολογία για το Γάμα Σίγμα. Το ακούγαμε για το καλοκαίρι έγινε Σεπτέμβριος, ο Σεπτέμβριος έγινε Φεβρουάριος, ναι. Καλό μήνα να σας ευχηθώ. Ναι, και ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Δεν ξέρω επ' αυτού αν μπορούμε να... Αν εσείς έχετε να μας πείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια τελευταία ενημέρωση, γιατί πάνω σε αυτό που είπατε, ναι. Μόνο αυτή η τροπολογία μπορεί να βοηθήσει. Αν και δεν είναι το βασικό μου κομμάτι ενασχόλησης, ναι. Παραπλεύρως πάντα όποτε γινόταν κάποια τέτοια συζήτηση συμμετείχα εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι που βοηθάμε ώστε να διατυπωθεί και μια πρόταση νομοθετική με κάποιο κείμενο η οποία θα μπορούσε να δώσει μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι διαρκώς όλα τα χρόνια και όχι με μόνο μια κυβέρνηση για να μην γίνομαι άδικος έχουμε ακούσει υποσχέσεις. Κατανοώ γιατί θέλω να είμαι δίκαιος ότι είναι μια δύσκολη ιστορία να πεις έτσι απλά διαγράφω κάποιες οφειλές. Απλά νομίζω ότι αυτό το οποίο φαίνεται και η επιχειρηματολογία που έχει ανοιχθεί και οι έλεγχοι οποίοι έχουν γίνει σε όλα καταδεικνύουν ότι δεν είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία έκλεψε λεφτά και τα κερδίσει αν η μετοχή της τα κέρδισε το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο στην πραγματικότητα έχει βρεθεί χαμένο από αυτή την ιστορία. Αν μπορούσαν να το ξέρουν, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν κέρδισε κάτι το ΓΣ, δεν είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει και με την περίφημη δέσμευση της πολιτείας. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ. Και καλή δύναμη. Έγινε. Να είστε έγινε. Καλά. Καλό βράδυ.